Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί τα περιστατικά πνιγμών τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Σε μια ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα, εκατοντάδες άνθρωποι πνίγονται και οι πνιγμοί αντιπροσωπεύουν το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Πρόληψης Πνιγμού. Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο περίπου 350 άτομα χάνουν τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον. Ενώ, σύμφωνα με δεδομένα του 2022, το 62% των θανάτων στη θάλασσα λαμβάνει η χώρα σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη. Έχουμε εκατοντάδες πνιγμούς, οι οποίοι μάλιστα θα πρέπει όμως να δούμε μια λεπτομέρεια η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το να λέμε ότι έχουμε περίπου 350 πνιγμούς κάθε χρόνο, αυτό δεν είναι απολύτως σωστό, λόγω του ότι σαν αριθμός είναι σωστός, αλλά πρέπει να δούμε εάν όλα αυτοί οι πνιγμοί είναι με την ίδια αιτία. Οι περισσότεροι πνιγμοί πρέπει να δούμε ότι δεν είναι μέσα σε παραλίες όπου υπάρχει κόσμος και κολυμπάει. Είναι σε ώρες που δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες, είναι σε περιοχές και σε σημεία που κολυμπάει κόσμος, τα οποία είναι απομακρυσμένα από τις πολυσύνες παραλίες. Στο Δήμο της Πάτρας, ο διαγωνισμός για την ναυαγοσωστική κάλυψη αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες. Εκεί είμαστε εντός των χρονοδιαγράμματων και θα είμαστε και θα παρέχουμε ναυαγοσωστική κάλυψη στο ίδιο επίπεδο και ποιοτικά και ποσοτικά, είπαμε, όπως πέρυσι και τις άλλες χρονιές. Ναυαγοστική κάλυψη από τον Δήμο φέτος θα υπάρξει σε 9 παραλίες. Οι ναυαγοστές θα πάρουν θέση στους πύργους τους από την 1η Ιουνίου στις 30 Σεπτεμβρίου. Το ωράριο που θα υπάρξει κάλυψη παραλίες θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και σε κάποιες περιπτώσεις από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Φέτος έχουμε κάποια καινούργια δεδομένα λόγω της. Των αλλαγών που έγιναν με την. Κλιματική υπηρεσία, όπου κάποιες παραλίες πέρασαν στη δικαιοδοσία της και έτσι λοιπόν από 11 σημεία, από 11 παραλίες πολυσύχναστες που μέχρι τώρα εμείς είχαμε την ευθύνη, θα έχουμε 9 και στα ίδια σημεία με πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση η θωράκιση των παραλίων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που καλούνται να διαχειριστούν οι Δήμοι ολόκληρης της χώρας.